στο ένα καφενείο που πάω και δουλεύω που ασχολούμαι και από εκεί έχω μια πτώση 40 με 50%. Ο κόσμος δεν έχει πει ούτε καφέ. Καλό είναι να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά αισιοδοξία δεν υπάρχει. Δεν είναι θέμα δικό μας, είναι θέμα των πελατών που βλέπουμε ότι κανένας τους δεν είναι πλέον αισιόδοξος. Δεν υπάρχει αισιοδοξία στην αγορά. Ρωτήστε αυτούς που ξέρουν, που μας κυβερνάνε. Με τα πράγματα ξέρετε ότι δεν πάνε καθόλου καλά. Κοιτάξτε να σας πω, αισιοδοξία αμυδρά στο μέλλον, σιγά σιγά. Δηλαδή βλέπω ότι προς το πάνω δεν υπάρχει φως στο τούνελ. Αλλά σταδιακά πιστεύω ότι μετά από πάροδο 3-4 ετών κάτι θα γίνει, θα υπάρξει. Αυτοί όπως πάνε 30 χρόνια ανεβαίναμε, 30 χρόνια θα κατεβαίνουμε και χρειάζεται μία λύση. Άμεση. Και μόνιμη. Μένα μου ήρθε χαρτί από την εφορία, λέει ότι χρωστώ 78 ευρώ το χαράτσι, το οποίο είναι πληρωμένο στη ΔΕΗ. Και πήγε και του λέω: πληρωμένα, τι μου ζητάει. Και λέει: κάνεις χαρτί. Α, κάνω εγώ χαρτί, αύριο πέσα. Μου ζητάει. Του έβρισα και σηκώθηκα και έφυγα. Μαυρίλα. Σαν τη σημερινή μέρα. Μαυρίλα. Καταρχήν δεν ήμασταν έτοιμοι για να μπούμε στο ευρώ. Δεν ήμασταν έτοιμοι. Δηλαδή οι αναλογίες μετά το ευρώ στα αγαθά, τα καθημερινά μας, είναι τεράστιες, δηλαδή οι διαφορές είναι τεράστιες. Αγοράζαμε 10 δραχμές και μετά αγοράζαμε 350 δραχμές. Τα πράγματα δεν πάνε καλά και ειδικά στο είδος το δικό μας μέσα, γιατί ασχολιόμαστε με τους εξοπλισμούς των καταστημάτων. Καινούρια καταστήματα δεν γίνονται. Υπάρχουν πάρα πολλοί πληθώρα σε υλικά από καταστήματα που κλείνουν και ελάχιστα από καταστήματα που ανοίγουν. Δεν ξέρω, αυτή η Τρόικα και αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση μου θυμίζει μαφία. Δεν πάει με τίποτα. Δεν πάει. Δεν υπάρχει κίνηση, δεν υπάρχει τίποτα. Αφού αυτοκίνητο είναι κυκλοφορά. Εγώ πιστεύω ότι οι πιο αξιόλογοι σε θέματα οικονομικά, σε θέματα επιστήμης, σε θέματα, σε όλα τα θέματα δηλαδή παγκοσμίως, είναι οι Έλληνες. Εντάξει, το επίπεδο του Έλληνα είναι αναγνωρισμένο παγκοσμίως. Δεν χρειαζόμασταν εμείς τα νταβατζιλίκια να μου επιτραπεί και η έκφραση από καμία Μέρκελ, ούτε από κανέναν άλλον που δεν ξέρει καν την αγορά της Ελλάδας. Θα μπορούσαμε να είχαμε επιλύσει τα προβλήματα μόνοι μας, χωρίς παρεμβάσεις κανένας. Αν από μόνοι μας είχαμε βγάλει στο περιθώριο τα γνωστά λαμόγια, αυτοί που φάγαν τα λεφτά, γιατί τα λεφτά πάρα πολλά πέρασαν από την Ελλάδα. Χάλια κατάσταση, τι να νιώθεις. Απογοήτευση. Η κατάσταση είναι δραματική. Ανάπτυξη περιμέναμε, ανάπτυξη δεν βλέπουμε.